Τώρα στον Σταύρο Χατζησάβα στην Λάρνακα. Σταύρο, καλή σου μέρα και καλή Σαρακοστή. Καλημέρα Σταύρο, καλή Σαρακοστή. Η μέρα της γυναίκας σήμερα, να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες και εμείς θα μιλήσουμε για το πίξιμο. Να ευχηθούμε και να επαναλάβουμε τα χρόνια μας πολλά και στις γυναίκες της εκπομπής μας, τη Σταυριανή την Κωνσταντίνου και την Ευγενία τη Σέργη και τη Σωτηρούλα τη Χριστοφίδου και την Μαρία την Κωνσταντίνου και την Δέσποινα την Πούρεκου. Και σε όλες τις συναδέλφεις. Και την Όλγα στην. Και την Όλγα την Ιωάννου και σε όλες τις συναδέλφεις, εν πάση περιπτώσει. Βεβαίως. Να αναφέρουμε, Σταύρο, πώς οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες επέτρεψαν χθες σε χιλιάδες πολίτες να βγουν έξω στη φύση, να κατακλείσουν τους αγρούς και στην επαρχία Λάρνακας για να τιμήσουν το έθιμο της Καθαράς Δευτέρας και να κόψουν τη μούτη της Σαρακοστής. Με χορό τραγούδι, τσατιστά, παραδοσιακά εδέσματα και παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους, ο Δήμος Λάρνακας έκοψε φέτος τη μούτη της Σαρακοστής στο Τεκέ. Ο ουρανός, Σταύρο, κυρίες και κύριοι, στη Λάρνακα γέμισε με χρώματα από τους χαρταετούς των παιδιών, ενώ πλούσιο ήταν και φέτος το Σαρακοστιανό τραπέζι. Να πούμε πως εκδηλώσεις έγιναν και στον Δήμο Αραδίπου και συγκεκριμένα στο πάρκο στην Ρίζο Ελιά, ενώ ο Δήμος Αθιένου πραγματοποίησε εκδήλωση στον εκδρομικό χώρο στο εξοκλήσι του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στην Αθιένου. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα.